Είμαστε σήμερα εδώ, δίπλα στα αδέρφια μας στη Λάρκο, γιατί ο αγώνας σας είναι και δικός μας αγώνας. Οι ελλημενεργάτες στο λιμάνι του Πειραιά σας δίνουμε το λόγο ότι δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του. Έχουμε χρέος να είμαστε μια γροθιά, όλοι εργαζόμενοι στη χώρα και όπως έχει πει εδώ πέρα και ο Παναγιώτης, όλοι για έναν και ένας για όλους. Ο αγώνας των εργαζομένων στη Λάρκο αποτελεί φάρο για κάθε εργαζόμενο στη χώρα και οι εργαζόμενοι στο λιμάνι του Πειραιά παίρνουμε παράδειγμα και κουράγιο από την παλικαρίσια στάση σας που εδώ και 2,5 χρόνια δεν έχετε υποκύψει στις πιέσεις και στην τρομοκρατία, έχοντας καθαρό ότι δεν πρόκειται να τους χαρίσουμε τίποτα. Η αλληλεγγύη που εκφράζεται στους μεγάλες αγώνες που έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας, στη Λάρκο, στην Κόσκο, στα πετρέλαια της Καβάλας, στο Βαρβαρέσο, στους αγρότες, μας γεμίζει δύναμη και μας δείχνει το δρόμο. Μας δίνει τη δύναμη για να μην τους χαρίσουμε τις δουλειές μας, την αξιοπρέπειά μας, την επιβίωση τη δικιά μας και των οικογενειών μας. Ποιοι είναι αυτοί που θα διώξουν και θα ξεσπιτώσουν τους εργαζόμενους στη Λάρκο, που έχουν δώσει τα νιάτα τους και τη ζωή τους και την κράτησαν όρθια όλα αυτά τα χρόνια. Να σας πούμε εμείς, οι εργαζόμενοι στο λιμάνι του Πειραιά ποιοι είναι. Είναι αυτοί που πούλησαν το λιμάνι του Πειραιά στην Κόσκο και έδωσαν αέρα στα πανιά της για να επιβάλλει τον εργασιακό μεσαίωνα χωρίς συμβάσεις εργασίας, χωρίς βαρέα ένσημα, χωρίς μόνιμη και σταθερή δουλειά και από την άλλη η Κόσκο και η κάθε Κόσκο να βγάζει δεκάδες εκατομμύρια στις πλάτες μας. Το ίδιο ακριβώς πράγμα θέλουν να πραγματοποιήσουν και εδώ πέρα. Δεν πρέπει να έχουμε καμία αυταπάτη ότι κάποιος στρατηγικός επενδυτής θα έρθει σαν μεσίας να εξασφαλίσει το μέλλον των εργαζομένων στη Λάρκο. Το μόνο που θα έρθει να κάνει είναι να πατήσει πάνω στα οξυμένα προβλήματα που υπάρχουν για να αυξήσει ακόμα περισσότερο την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Εδώ πέρα εσείς συνάδελφοι που κάνετε το χώμα τσάλι και έχετε ένα μακρύ κατάλογο από νεκρούς συναδέλφους, τώρα έχετε το χρέος να κρατήσετε τα πόσα σας που τα έχετε σημαδέψει με το αίμα σας και με τους νεκρούς σας. Εμείς έχουμε το χρέος και θα το κάνουμε να είμαστε δίπλα σας με πίστη και συνέπεια σε κάθε ραντεβού της τάξης μας. Έχουμε μαζί όμως το χρέος αυτές οι αιστείες φωτιάς που υπάρχουν να μεγαλώσουν και να πολλαπλασιαστούν για να ζήσουμε πρακτικά στον πόη που μας αξίζει. Οι εργαζόμενοι στη Λάρκο, τιμώντας την ιστορία των προγόνων τους στην πράξη, κόντρα στη δημοκρατία, ξέρουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν. Ξέρουν μόνο ότι μέσα από τη συσπήρωση, την ενότητα, την μαζικοποίηση των σωματείων τους και την αλληλεγγύη που εκφράζει η εργατική τάξη στο σύνολό της, θα νικήσουμε. Και θα νικήσουμε, συνάδελφοι. Η παρακαταθήκη που έχετε δείχνει το δρόμο και σε εμάς να κρατάμε αταλάντευτη στάση για να κερδίσουμε και να μην περιμένουμε κανέναν πότε θα φιλοτιμηθεί να μας πετάξει στην καλύτερη ένα ξεροκόμματο. Έχετε δώσει τη σκυτάλη για να πάρουμε εμείς κουράγιο και να γίνουμε παλικάρια σαν και εσάς. Η κυβέρνηση δεν έχει ανακαλύψει τον τροχό με το ξεπούλημα της Λάρκο. Ξεπούλησαν τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τα ναυπηγεία και οι δίθεν κυβερνητικοί μεσίες έρχονται αυτή τη στιγμή να γεμίσουν με αυταπάτες και εσάς. Επίσης, έχοντας πείρα και από τον πρόσφατο απεργιακό αγώνα των λιμενεργατών στο λιμάνι του Πειραιά που ήρθαμε αντιμέτωποι με τις δυνάμεις καταστολής, λέμε και κάνουμε καθαρό το εξής, ότι αν πειράξουν τρίχα από τους εργαζόμενους και τις οικογένειάς του στη Λάρκο, θα μας βρουν απέναντί τους. Η νίκη των εργαζομένων στην Κόσκο, στη Λάρκο, στα πετρέλαια της Καβάλας, θα είναι νίκη συνολικά της εργατικής τάξης. Σε αυτούς τους χώρους δουλειάς δεν συγκρούεται ένας εργαδότης με τους εργαζόμενους. Συγκρούεται τάξη με τάξη και δεν πρέπει εμείς οι ίδιοι να το περιορίσουμε στα στενά όρια του χώρου δουλειάς μας, όπως είναι τα λιμάνια, εδώ πέρα η Λάρκο ή τα πετρέλαια Καβάλας. Γι' αυτό το λόγο, εδώ πέρα απευθύνουμε κάλεσμα γιατί πήραμε απόφαση σωματείο στις 26 Φλεβάρι στο Σύνταγμα, κάθε χώρος δουλειάς, κάθε κλάδο σε όλη τη χώρα να δώσει ραντεβού αποφασιστικό να γίνουν οι χώροι δουλειάς με λύση.